Let's play. Γεια Σωτήρη. Τι λέω, το μέγεθος μετράει. Μετράει. Αλλιώς δεν θα ήταν αντικείμενο συζήτησης σε κομμωτήρια, καφενεία, ταβέρνες, μεταξύ μάνας και κόρης, πατέρα και γιου. Σίγουρα κάποιο ρόλο παίζει. Και εδώ έρχεται τώρα η ερώτηση. Αν έχεις μόνο το μέγεθος, είσαι εντάξει. Δηλαδή, αν είσαι ο Σωτήρης με το τρίποδο, είσαι καλυμμένος. Όχι. Ειδικά αν η πράξη ψεκάστη σκουπίστε τελειώσατε, κρατάει λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα. Άρα χρειάζεται τεχνική. Και αφού η τεχνική είναι τόσο σημαντική, αφού η τεχνική είναι αυτό που στο τέλος θα σου μείνει, γιατί μπορεί να τα έχεις και τα δύο κάποια στιγμή, αλλά με τα χρόνια η τεχνική είναι που θα μείνει. Και αυτό που θα μείνει και στον άλλο. Στην άλλη. Τέλος πάντων, σε αυτόν που θα μείνει. Θα μείνει τεχνική. Γιατί έχουν κολλήσει όλοι άντρες και γυναίκες με το μέγεθος? Θα κάνουμε πάλι ένα μικρό μάθημα ιστορίας. Την εποχή που οι γυναίκες άρχισαν να απελευθερώνονται με το φεμινισμό και όλα αυτά τα κινήματα και άρχισαν να αποκτούν σεξουαλική ταυτότητα, πλέον η γυναίκα σταμάτησε να είναι σκεύος ειδονής για τον άντρα. Η κοινωνία αναγνώρισε στη γυναίκα το δικαίωμα στο να περνάει καλά στο σεξ. Πρόσεξε να δεις τώρα ποια είναι η παγίδα στην οποία έχει πέσει ο σύγχρονος άντρας και προσπαθεί να βγει από μέσα με νύχια και με δόντια. Επειδή λοιπόν η γυναίκα για να έρθει σε οργασμό πρέπει όλα να είναι τέλεια, δηλαδή να είναι το κρασί κρύο παγωμένο, να είναι η μπριζόλα καλοψημένη, να είναι το κρεβάτι στρωμένο με ροδοπέταλα, να παίζει μουσική Barry White ή Lionel Richie. Ενώ ο άντρας από την άλλη δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα, 2-3 οπτικά ερεθίσματα και είναι έτοιμος. Ξαφνικά πού έχουμε φτάσει? Η κοινωνία που ζούμε σήμερα, η οποία έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά για αυτά τα θέματα, έχει αναγνωρίσει τη γυναίκα ως αναφέρετο δικαίωμα τον οργασμό και για τον άντρα είναι μια βασική υποχρέωση. Ωπαρε παιδιά, η κοινωνία έχει αναγνωρίσει λοιπόν στη γυναίκα το δικαίωμα στον οργασμό και στον άντρα έχει αναγνωρίσει τη βασική υποχρέωση να της τον προσφέρει. Δηλαδή, πού έχουμε καταλήξει? Κάθε τη γυναίκα με τα πόδια ανοιχτά και λέει πιο αργά, πιο γρήγορα. Υπογωνία 35 μοίρες. Ωπαρε, θα φέρω και μυρογνωμόνη για να. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Άμα είναι, παίρνω και το κομπρεσέρ μετά και αρχίζω και κάνω τρύπες έξω στο πεζοδρόμιο. Σαν καλός δωρητής οργασμών. Σας παρακαλώ. Και τώρα θα ρωτήσεις. Το μέγεθος που μπλέκεται σε όλα αυτά? Άμα χρειάζεται να βγεις έξω στο πεζοδρόμιο να το σπάσεις, χρειάζεσαι μεγάλο κομπρεσέρ. Δηλαδή, άμα αυτός ο σκοπός είναι να ικανοποιήσεις τον άλλο, ο άλλος περιμένει, δεν κάνει τίποτα και εσύ είσαι ο βασικός ικανοποιητής, ενδεχομένως να χρειάζεσαι και μεγάλο κομπρεσέρ. Το θέμα όμως είναι να τα απολαμβάνουν και οι δύο. Και εκεί είναι η μεγάλη παγίδα. Άρα λοιπόν, φίλε μου, που νιώθεις λίγο ανεπαρκής με το μέγεθός σου, δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρει λάθος ρόλο. Πρέπει να ξεκινήσεις να το απολαμβάνεις. Να απορρίψεις το ρόλο του ικανοποιητή. Άμα θέλει κάτι να ικανοποιείται, μπορεί να πάρει κάτι με μπαταρίες. Όταν αρχίσουν και οι δύο και απολαμβάνουν το σεξ και αρχίσουν οι πειραματισμοί στο κρεβάτι, τότε ο οργασμός έρχεται σαν το κερασάκι στην τούρτα. Δεν θα είναι κάτι το οποίο το κάνετε συγχρονισμένα, λες και κάνετε νυχτερινή αποστολή κομάντο. Άμα είναι έτσι, συγχρονίστε και τα ρολόγια σας, να βλέπετε την ίδια ώρα. Επίσης, τα θέματα ανατομίας, τον έχεις μικρό, η γκόμενα δεν έχει σφιχτό κόλο, έχει μικρά βυζιά, έχει κυταρίτιδα, γίνονται δευτερεύοντα. Το αμέσως πιο σημαντικό από το να περνάτε καλά είναι να μένετε ενυδατωμένοι. Να μην αφυδατώνεστε. Σκέψου το. Είναι βασικό. Καλό το μήκος, αλλά η τεχνική και το ύφος θα σε βγάλουν ένα προπρόσωπο. Εντάξει, μετράει και λίγο το πάχος. Κορτσιά.